Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την έκτη αγωνιστική για την Summer Evolution League και Most Wanted αντιμετωπίζουν την Kill Beer. Most Wanted από τη μία με 3 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, κόντρα στην Kill Beer, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την πρώτη της νίκη, ενώ μετράει 5 ήττες σε εισάριθμα παιχνίδια. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Most Wanted να είναι στην επίθεση. Θα γίνει το λάθος με την πάσα πίσω από την πλάτη του επιχείρηση ο Γουναρίδης. Πεντάδα σήμερα η Most, Θεοδόρου Γουναρίδης, Καραμαθιώτης, Καραγκούνης και Μίτσης. Στο παρκέ δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη αλλαγή, ενώ από την άλλη έχουμε εξάδα για τους φιλοξενούμενους. Βογίας, Ναόλ Παντούδης, Τελίκης, Τζοκάντας και Κοτσομίτης βρίσκονται στο παρκέ. Ο Γκούνας είναι στον πάγκο. Κάνε ένα καλάθι μέχρι στιγμής ο Ιμπαλαστός Θεοδόρου. Ο Ναρίδης πάσα και πάλι στην γωνία, εκτελεί για δύο Θεοδόρου, βρίσκει σίδερο. Ο Ναλβαντούδης μάζεψε το rebound. Ο Γιάς παίρνει ξανά. Κάντας μια σκαστή πάσα για τον Αλμπαντούδη. Στα 10 δευτερόλεπτα το ρολόι για τους κίτρινους. Πάλι μπαλά στην περιφέρεια, Μπογέας βρήκε ένα σουτ. Δεν βρήκε όμως το δρόμο προς το καλάθι. Παραμένει το 0-0. Αργά αργά κατεβάζει ο Καραμασιώτης. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους άσπρους. Κουναρίδη στημένος από την γωνία. Ψηλότερα το rebound, δεν θα έρθουν στο καλάθι από τον Καραγκούνη. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι. Ναρίδης άφησε στον Καραμασιώτη. Δεν πέρασε η πάσα του Καραγκούνη για τον Μίτσι. Απομένουν 3 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Πρέπει να βιαστούν εδώ οι γηπεδούχοι. Ο Ναρίδης θα αναλάβει την εκτέλεση, θα δεχτεί την τάπα όμως από τον Κοτσομίτη. Και μόλις ένα δευτερόλεπτο τώρα στο χρονόμετρο. Και ο Δόλου θα μπορέσει να πιάσει την μπάλα, τελείωσε και ο χρόνος. Ναι, έτσι αν εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση, παραμένει το 0-0. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα πρώτα 2 λεπτά του παιχνιδιού. Τσοκάντας τώρα για την Kill Beer. Τρίποντο του Μπογέα, εύστοχος, πρώτο καλάθι για την Kill Beer και τρίποντο κιόλας. Διαχειρός Μπογέα 0-3. Θεοδόρου Μίτσης πάλι στην πλάτη του τον Κοτσομίτη. Πάει προς τα μέσα, δεν είναι καλό το τελείωμα. Μια μακρινή πάσα διάστα στον Τσελίκη. Προσπαθεί να αποφύγει τον Γουναρίδη. Τσοκάντας άφησε στο πλάι, τρίποντο από τον Κοτσομίτη κι άλλο. 0-6, ο Κοτσομίτης αυτή τη φορά εκτέλει από μακριά. Δεύτερο τρίποντο για την Kill Beer. Καραγκούνης, μπαλά έξω, Θεοδόρου θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 3-6. Μόνο τρίποντα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ένα για τους Most Wanted, δύο για την Kill Beer. Έχουν διαμορφώσει αυτό το 3-6. Τσοκάντας ζητάει κίνηση από τον Τσελίκη. Ξαναπάρει εκείνος. Μπογιάς και πάλι από τον Κοτσομίτη. Τσελίκης από την κορυφή θα επιχειρήσει. Ψηλότερο ο Καραγκούνης για να καθαρίσει την φάση. Ο Ναρίδης κουβαλάει. Καραγκούνης συνεργάστηκε ξανά με τον Γουναρίδη. Στάθηκε στον αέρα, εκτέλεσε για 2-5-6. Αυτό είναι και το πρώτο δίποντο που βλέπουμε απόψε. Στον πόντο πλέον η Most Wanted. Ο Γιάς μπερδεύτηκε για λίγο. Γλίτωσε το λάθος, άφησε στον Τσελίκη. Προσπαθεί να βρει διάδρομο με το ένα χέρι, θα σημαδέψει σωστά. 5-8. Οι δύο ομάδες οι οποίες ήρθαν αντιμέτωπες στην προηγούμενη αγωνιστική με τους Most Wanted να παίρνουν την νίκη με 66-71. Να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει εκδίκηση εντός εισαγωγικών η Kill Beer απόψε ή αν θα κάνει
δύο τις, αν θα κάνουν δύο τις νίκες τους. Η Μοσχόνη 5-10 πλέον. Θεοδωρού. Μπάλα στον Γουναρίδη. Και πάλι Θεοδωρού. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Τρίποντο από τον Καραμαντιώτη. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Μαζεύει όμως το θετικό rebound και ανανεώνει ο Θεοδωρού. Είδε για την κίνηση του Μίτσι. Αφήσε έξω. Πίσω από τη γραμμή του τρίποντο εκτελεί ο Γουναρίδης. Δεν έβαλε πολύ δύναμη. Τσελίκης προσποιήθηκε. Περιμένει στη γωνία ο Τσοκαντάς για να εκτελέσει για τρεις σε στοχή. 5-13 ακόμα ένα τρίποντο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ξεκινούν καλύτερα το παιχνίδι και προηγούνται 5-13. Time out για τους Μοσχόντιτ. Επέστρεψαν και πάλι δύο ομάδες στο παρκέ μετά το time out των Μοσχόντιτ. 5-13 το σκορ, καλύτερο ξεκίνημα για την Kilbir, η οποία ήδη έχει βρει καλάθια πίσω από τα 6-75. Καταφέρει να πάρει μια μικρή διαφορά, Μίτσης θα μειώσει στα 13. Ο Γεάς. Δίστασε ο Κοτζομίτης, ο Γεάς, Τσελίκης. Θα περάσει από τον Γουναρίδη, θα σταθεί για δύο ψηλότερα, μαζεύει ο Καραγκούνης. Φεύγουν γρήγορα τώρα στην επίθεση η Μοσχόντιτ. Πήρε μια γρήγορη εκτέλεση ο Θεοδόρου. Παρέμεινε το 7-13. Πάσα στο πλάι. Μπογέας για τρεις. Μέσα και αυτό. 7-16 πλέον. Τέταρτο τρίποντο στην πρώτη περίοδο για τους κίτρινους. Πολύ καλά τα ποσοστά μέχρι στιγμής. Θεοδόρου. Θα έρθει η απάντηση με το 10-16. Θεοδόρου, ο οποίος είναι ο μοναδικός από τους γηπεδούχους που έχει καταφέρει να σκοράρει από μακριά. Δεύτερο δικό του τρίποντο. Τσελίκης. Προσπίση του Κοτσομίτη, θα ξεφύγει, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Καραμασιώτης τώρα, πρέπει να βγάλει γρήγορα μπροστά στην ομάδα του. Είδε και το κόψιμο του Μίτσι. Σου προσπαθεί να βρει χώρο, δεν θα τελειώσει καλά. Παραμένει το 10-16 με τον Τσοκάντα να κατεβάζει. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Πάσα πέρασε απέναντι για τον Μπογέα, πιεζόμενος. Καραγκούνης κράτησε, άφησε τώρα στον Καραμασιώτη. Ηρεμεί λίγο την κατάσταση, παίζει με τον Γουναρίδη. Θεοδόρου δίνει και πάλι στον συμπαίκτη του. 6-4 λεπτά για την επίθεση, έκοψε ο Θεοδόρου, πήρε στα 3. Σηκώθηκε, είναι για 2 το σουτ, πατούσε αλλά το βαλέ. Για 3 ήταν τελικά το σουτ. Τρίτο τρίποντο για τον Θεοδόρου. Λάθος πάσα εδώ από τον Τσοκάντα. Μπαλά για τους άσπρους. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Καραμασιώτης, δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Τσοκαντάς. Φτάσε κοντά ο Κοτσομίτης, δεν εκτέλεσε καλά. Μπάλα παραμένει στα χέρια των κίτρινων. Αλλά και ο Τζελίκης θα στοχίσει από μακριά. Ο Γουναρίδης τώρα θέλει να τρέξει 3-1-3. Θέλει να πάει μόνος του, θα κλέψει όμως ο Τσοκαντάς. Σχεδιασμός τώρα για την Kilbir. Ρίχνει ταχύτητα ο Τζελίκης, εξτρέφει η άμυνα τον Most Wanted. Γουνάς δυσκολεύει κάπως τον Μπογέα. Σπαταλάβει και κάποια δευτερόλεπτα στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ένα σουτ για δύο από τον Γκούνα, έβαλε περισσότερη δύναμη όπως έπρεπε.
Σπύρο Καραμασχέτης, ενώ μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Κουναρίδης θα το επιχειρήσει. Δεν το βάζει, μαζεύσει ο Κούνας. Ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Τσοκάντας λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Τελικής. Μπαλά έξω, Μπογέας. Χωρίς κανέναν πάνω του, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Τελευταίο μισό λεπτό. Καραμασιώτης. Πυρομίτσης εκτελεί από το πλάι για δύο, κοντό το σουτ. 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την Κίλμπιρ. Τσελίκης θέλει να πάει γρήγορα. Είναι στο πλάι, Μπογέας που σπίθηκε 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία η πάσα του, πολύ ωραία η assist για τον Γκούνα, 13-18. Καραμασιώτης το 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το ρολόι, θα εκτελέσει από μακριά, λίγο έλειψε να το βάλει. Δεν θα μπει όμως η μπάλα στο καλάθι, παραμένει το 13-18 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπήκαμε και στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Η Κίλμπιρ προηγείται με 13-18 σε ένα πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο είδαμε τις δύο ομάδες να παίζουν κυρίως με σούτ από μακριά. Ακόμα ένα θα επιχειρήσει τώρα ο Τσελίκης, δεν θα το βάλει όμως. Τα τρίποντα συνολικά μπήκαν στην πρώτη περίοδο. 4 από την Κίλμπιρ, 3 από τον Θεόδωρο για τους Μοσπόντιτ. Τώρα θα φτάσει μέχρι το lay-up για το 15-18. Πλησιάζουν στο μείον 3 πλέον οι άσπροι. Γκούνας με περίεργο τρόπο εκεί έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Κανονική άμυνα από τους γηπεδούχους. Καραμασιώτης έπαιξε με τον Γκουναρίδη. Θεοδόρου δεν θα διστάσει να σηκωθεί και πολύ καλά θα κάνει, αυτό το βάλει κιόλας και ισοφαρίζει. 18-18 με ακόμα ένα τρίπο του Θεοδόρου, το τέταρτο δικό του. Τελίκης. Βλέπε και τον έκλεισε ο Γκουναρίδης που Μπογέας εκεί μπερδεύεται κάπως. Τσοκάντας. Δεν είναι καλό το τρίποντο. Δεν μπορεί να κρατήσει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Αλμπαντούδης. Η κατοχή είναι για τους Most Wanted, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν το πρώτο προβάδισμα τους απόψε. Θεοδόρου. Καραγκούνης για δύο. Δεν θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Μάζεψε όμως ο Μίτσης. Καραμασιώτης. Καραγκούνης αφήνει στο πλάι. Θεοδόρου στον Καραμασιώτη, εκτελεί στα 3 δευτερόλεπτα. Αναπηδάει μπάλα εκεί, καταλήγει εκτός τελικά. Δεν θα του κάνει το χατήρι, παραμένει έτσι η ισοπαλία στο 18-18. Ωραία πάσα του Τσοκάντα κατευθείαν, θέλησε να εκτελέσει ο Αλμπαντούδης. Δεν το βγήκε σε καλό. Θεοδόρου εκπληκτική κίνηση, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Δεν ξέρω αν είχε ακουμπήσει πέρσι στον Most Wanted, όπως λέει ο Τσοκάντας, δεν είχε ακουμπήσει τελικά σύμφωνα με τους διαιτητές. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός. Και τώρα ο Γκουναρίδης κατεβάζει για τους άσπρους. Θεοδόρου. Γκουναρίδης στον Θεοδόρου. Αμαρκάρι στο σουτ για 3 ή για 2, να δούμε. Για 2 ήταν τελικά. 20-18 το προβάδισμα. Θα έρθει από τα χέρια του καλύτερου παίχτη των Most Wanted μέχρι στιγμής. Πρώτο προβάδισμα αυτό απόψε για τους άσπρους. Τσελίκης για να δώσει και πάλι το τιμόνι στην ομάδα του, θα τα καταφέρει. Θεοδόρου. Τώρα γύρισε η άμυνα των κίτρινων. Κόπη αρχικά η πάσα, έφτασε όμως την παράστον Γκουναρίδη. Καραμασιώτης δέει κάποια κίνηση. Καραγκούνης θα πάρει. Σηκώνεται λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Βγήκε η άμυνα. Τσοκάντας. Ο
Υγείας είναι στα αριστερά, σηκώνεται μπροστά από τον ψηλότερο Καραγκούνη. Δεν μπορεί να βρει στόχο, θα γίνει το λάθος όμως στην συνέχεια. Γνωρίζουν μια κατοχή στους αντιπάλους τώρα η Most. Γούνας, ωραία γύρισε η μπάλα, έφτασε στον Αλμπαντούβι, δεν εκτέλεσε σωστά. Καραγκούνης παίζει με τον Καραμασιώτη. Ακολουθεί ο Γούνας, τον περιόρισε λίγο την φόρα. Γυρίζει ο Μίτσης, δεν θα το βάλει. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους, τελευταίος βρήκε ο Καραγκούνης. Γιάννησαμε τα πρώτα 4 λεπτά. Έτσι μόνο πόντι να προηγούνται με 2 πόντους, 20-18. Αυτός ο Θεοδόρου μέχρι στιγμής είναι ο μοναδικός που σκοράρει στην δεύτερη περίοδο. Και από τις δύο ομάδες τώρα ο Μπογιάς θα σπάσει το σέρι του και θα δώσει και πάλι το τιμόνι στην ομάδα του για το 20-21. Καραμασιώτης το θέλει αυτό το σουτ και να, γιατί το ήθελε, το πήρε και το έβαλε, 23-21. Ακόμα ένα τρίποντο έρχεται να προσθεθεί στη λίστα και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση με το time out, 23-21 το σκορ με το τρίποντο του Καραμασιώτη νωρίτερα. Έρχεται μετά από το τρίποντο του Μπογιά και να βάζει και πάλι μπροστά τους Most Wanted. 10 τρίποντα έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, 5 από την πλευρά των άστρων και άλλα 5 από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μουναρίδης, σπάσιμο της Μέση, θα βρει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-21. Ο Τσελίκης, ο Τσομίτσης βρήκε και πάλι τον Μπογιά. Σηκώθηκε ο Αλμπαντούβης, δεν μπορούσε να σκοράρει. Κόβηκε την πάσα ο Καραμασιώτης. 12 δευτερόλεπτα στο ρολόι τώρα η Κιλμπίρ. Στην επαναφορά ο Τσελίκης. Τσομίτης βρήκε χώρο για να πλησιάσει. Θεοδόρου σταματάει τρίπλα, αφήνει τρίπλα στον Μίτση, ξαναπαίρνει στη γωνία. Γουναρίδης ζήτησε ο Καραμασιώτης, δεν πήρε ένα μακρινό σουτ. Έμεινε κοντά του ο Μπογέας. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Γουναρίδης αφήνει τον Θεοδόρου χέρι με χέρι. Μακρινή τρίποντη εκτέλεση, δεν βρήκε μπάλα Στεφάνη. Τελειώνει έτσι η επίθεση για τους Most Wanted και θα επαναφέρουν από το play τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τσοκάντας, τελευταία 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. Για πάνω το Θεοδόρου. Τσοκάντας αφήνει έξω, Τσελίκης βρήκε λίγο χώρο, πήρε το τρίποντο, δεν το έβαλε όμως. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Γουναρίδης. Καραμασιώτης. Θεοδόρου υπό την πίεση του Τσελίκη, δεν παίρνει το καλάθι. Καραγκούνης όμως θα δίνει και στον αέρα, θα μαζέψει το σκουπίδι για το 27-21. Στο συν 6 πλέον οι γηπεδούχοι οι οποίοι έχουν σαφώς καλύτερη εικόνα σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Μπογιάς, Τσελίκης. Ωραία η πάσα του, δεν θα μπορέσει να την εκμεταλλευτεί όμως ο Αλμπαντούδης. Καλύτερης ξεφέρει από τον Τσοκάντα, θα του κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό αυτό για την Κιλμπίρ. Το πρώτο γενικά φάουλ που έχουμε δει στην δεύτερη περίοδο, να έχουμε και διακοπή για time out. Ανέφερε ο Καραμασιώτης. Κάτι λιγότερο από
τρία λεπτά μας απομένουν ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Στο σύνεξι Most Wanted. Ένα μακρινό σουτ του Καραμασιώτη θα βρει σίδερο. Τσελίκης. Βγήκε και πάλι τον Τσοκάντα. Έχει κερδίσει το φάουλ. Θα αναπηδήσω όμως η μπάλα και μετά από μια μικρή περιπέτεια θα καταλήξει εκτός καλάθιου. Παρέμεινε στο 27-21. Υπάρχουν όμως δύο βολές για τον παίχτη της Kilbeer. Χάνει την πρώτη. Το 20-21 έχουν κάνει ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι. Να δούμε αν θα τελειώσει με την δεύτερη βολή του Τσοκάντα. Θα το κάνει. 27-22. Καραμασιώτης. Ουναρίδης. Το γιατί πάρα στα χέρια του δεν εκτέλεσε σωστά. Κάντας. Μπογίας. Από τα αριστερά η πάσα του για την γωνία δεν πέρασε καθώς εκεί παρενέβη ο Γουναρίδης. Στα 11 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Καλβαντούδης. Κοτσομίτης θα το πάρει το τρίποντο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Κάνε airball, μάζεψε. Καρακούς φτιάξε στον Θεοδόρου. Πάσα έξω για τον Καραμασιώτη, είναι ανενόχλητος και εκτελεί για 3. 30-22. Στο σύν 8 πλέον η Most Wanted. 1-45. Πριν να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε και στην δεύτερη ευκαιρία του Ναλβαντούδης. Μακρινό σούτ άστοχο από τον Τσοκάντα. Μοιάζει με κλωβισμένη εξαιρετικά η κίτρινη. Ναρίδης. Θεοδόρου παίρνει το τρίποντο, το βάζει. 33-22. Διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα στο σύν 11 οι Most Wanted, οι οποίοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς στην δεύτερη περίοδο και έχουν φτιάξει μια καλή απόσταση. Όλο από τον Καραγκούνη με το δεύτερο για τους άσπρους. Τελίκης. Προσποιήθηκε αυτός τον Μπογέα. Πάλι μπαλά έξω, τώρα θα το πάρει ο Τσελίκης. Θετικό rebound του Κοτσομίτη. Αλμπαντούδης από το πλάι, εκτελεί για 2, εύστοχος. 33-24. Τελευταία, 30 δευτερόλεπτα. Γαρίδης, είναι και πάλι πίσω στον Καραμασιώτη. Καραγκούνι στον Μίτσι, από κοντά αυτός δεν θα βάλει το καλάθι. Μία επίθεση 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Καραγκούνι παρεμβαίνει. Κάνει την ευκαιρία για έναν ευκαιριασμό. Οι φιλοξενούμενοι 10 δευτερόλεπτα τώρα. Επίσης ο Τσελίκης. Ο Γκέας εκτελεί. Αλλά στο Στεφάνι μαζί στο Γουναρίδης 2 δευτερόλεπτα στη λήξη του χρόνου. Φινάλ λοιπόν και του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ στο 33-24. Πήγαμε και στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Most Wanted και Kilbeer. 33-24 προηγούνται πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι κυριάρχησαν στην δεύτερη περίοδο. Επιμέρου σκορ 26. Κατάφεραν να πάρουν και διψήφια διαφορά νωρίτερα. Φτάσαν στο σύν 11. Τώρα προηγούνται με 9. Θα σωθεί ο Γκούνας από το πλάι. Παραμένω στο στην επίθεση κίτρινη. Ένα τρίποδο του Τσελίκη άστοχο. Θεοδόρου μέχρι στιγμής πρώτο σκόρερ.
από την πλευρά των Μοσχόλης με 19 πόντους, 3 rebound και ένα κλέψιμο, ενώ από την άλλη ξεχωρίζει μέχρι την ισοπογίας με 9 πόντους, 2 assist και ένα λάθος. 35-24 τώρα το σκορ. Κάντας και πάλι στον Τσοκάντα, συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Θέλει να περάσει. Ο Μίτσης έκλεισε το χώρο, αλλά με φάουλ. Τσοκάντας εκτελεί από μακριά. Δεν θα βρει μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατήσει την συνέχεια ο Καραγκούνης στην προσπάθεια του να μαζέψει το rebound. Αυτός έβγαλε εκτός. Γεας, Γούνας και Κοτσομίτης πάει με φόρα προς τα μέσα. Υπάρχει φάουλ από τον Καραγκούνη, είναι το δεύτερο αυτό για τους άσπρους. Και έχουμε βολές για τον Κοτσομίτη. Χάνει την πρώτη. Και την δεύτερη 0 στις 2. Αλλάζει έτσι το 35-24. Πήγε στην περιφέρεια ο Καραμασιώτης. Βρέθηκε μπροστά του τώρα ο Μπογίας, πήρε το screen. Βρήκε λίγο χώρο για να πάρει την εκτέλεση. Δεν το έβαλε όμως το τρίποντο. Ο Κάντας. Ο Τσομίτης και πάλι ο ίδιος. Κουνάς από το πλάι, κυλίσει βάλα Στεφάνη. Να ρίδεις έχουν ευκαιρία εδώ να χτυπήσουν γρήγορα στον ευνηδιασμό με Μοσβόντιτ. Θα τελειώσει τη φάση με επιτυχία ο Θεοδόρου μετά από την όμορφη πάσα του Γουναρίδη. 37-24. Στο συν 13 πλέον η Μοσβόντιτ, τη μεγαλύτερη διαφορά αυτή που έχουμε δει μέχρι τώρα. Παρακινδυνευμένη πάσα. Έκλεισε καλά η άμυνα εδώ των γηπεδούχων. Έγινε και το λάθος τελικά. Βάλανε και πάλι για τους Μος. Έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση. Ενώ παραμένουν από εκεί στην δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Σε αυτά τα 2,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Ναρίδης. Και ο Καραμασιώτης θα το πάρει από εκεί. Μάχης για το rebound, βγαίνει νικητής ο Μίτσης. Γουναρίδης πατάει γραμμή. Δεν θα μπει όμως το καλάθι. Ακόμα μια ανανεωμένη επίθεση. Καραγκούνης θα τα καταφέρει από κοντά για το 39-24. Ενώ κάνει το πρόσωπό του ο Κάντας. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποιο χτύπημα εκεί στην εξέλιξη της φάσης. Ο Γεας Τζελίκης πήρε στο πλάι. Ο Γεας τώρα. Ακόμα μια καλή αντίδραση από την άμυνα των γηπεδούχων. Ο Γουναρίδης έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Παίρνει τα βήματα, τελειώνει τη φάση. 41-24. Με ένα δυναμικό ξεκίνημα στην δεύτερη περίοδο ξεφεύγουν πλέον οι Most Wanted και αναγκάζουν σε time out τους αντιπάλους τους. Επιστροφή και πάλι στην δράση με την Gilbert να ψάχνει αντίδραση μετά από το ξέσπασμα των γηπεδούχων, οι οποίοι με ένα σερί 8-0 έχουν φέρει το σκορ στο 41-24. Τώρα θα μπορέσουν να βρουν το πρώτο τους καλάθι στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι με τον Τζελίκη. Θα κάνει το 41-26. Τον Κοτσομίτη, ο Καραμασιώτης θα το πάρει από το πλάι. Προλαβαίνει ο Τζελίκης, βρίσκει και συμπαίκτη.
Αιγαία. Πάει με φόρα προς τα μέσα, δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος. 41-28. Καραμασιώτης. Διώχνει από κοντά τον Μίτσι. Θέλει να παίξει μόνος του κόντρα στον Μπογέα. Τα κατάφερε καλά στην δημιουργία της φάσης. Δεν τα κατάφερε καλά σε τελείωμα. Μπογέα στάνει και πάλι στην άλλη πλευρά. Τώρα θα κοπεί όμως από τον ψηλό τον Μόστ. Μπαλένει και πάλι στην Κιλμπίρ. Τσοκάντας. Μπογέας. Έκλεψε ο Θεοδόρου, ο βουτάει όμως στο παρκέ ο Γκούνας. Με αυτοθυσία πήραν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Αστοχό το τρίποδο του Μπογιά στη συνέχεια. Καραμασίω τώρα για τους άστρους. Πυρομίτσης, ζήτησε ο Θεοδόρου. Έχει άπλετο χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Θα το κάνει σωστά. 44-28. Ακόμα τρεις πόντι. Μπαίνουν στο σακούλι για τον Θεοδόρου. Μακρύνονται ακόμα περισσότερο πλέον οι γηπεδούχοι. Τσοκάντας, Τσελίκης, προσποιήθηκε, 4-4 λεπτά ακόμα, ύψωσε και το βάλε. 44-30. Ενώ επιστρέφει ο Ναλβαντούδης και πάλι στο μάτς, πήρε την θέση του Κοτσομίτη. Θυμίζω με πεντάδα σήμερα η Most Wanted. Με εξάδα η Kilbeer. Προξενούμενοι έχουν μια αλλαγή. Έχουν αυτή την βοήθεια στο παιχνίδι τους. Μπορούν να πάρουν και δύο ανάσες σε αντίθεση με τους Most. Οι οποίοι πέντε που ξεκίνησαν αυτοί και θα τελειώσουν το παιχνίδι. Τσοκάντας. Μπογέας για τρεις μέσα. 44-33. Μπογέας προσπαθεί να συμμαζέψει κάπως τα πράγματα. Αλλά η διαφορά παραμένει μεγάλη. 11 πόντοι χωρίζουν τώρα τις δύο ομάδες. Ναρίδης. Θεοδόρου. Στέκεται στον αέρα. Δεν σημαδεύει σωστά. Τσοκάντας. Έχουν επιλογές, πυροβογίας, Τσελίκης. Σηκώνεται για δύο, δεν το βάζει. Μπαλά στα χέρια του Γουναρίδη. Δεν θα βιαστεί εκείνος. Καραμασιώτης αργά αργά, στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Μπαλά στην κορυφή. Θεοδόρου σηκώνεται για τρεις, σε φτωχή. 47-33. Στους 14 πόντους ανεβαίνει και πάλι η απόσταση. Ο Μπαντζούδης. Ο Γιάς. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Γκούνα. Τσελίκης και πάλι Γκούνας. Με τη βοήθεια του ταμπλό πήγε, αλλά δεν ήταν καλή εκτέλεση. Καραμασιώτης, άφησε τον Θεοδόρου. Πάσα απέναντι για τον Γκουναρίδη. Καραμασιώτης για τον Τσελίκη πάνω του, του δίνει επιλογές πριν ο Καραγκούνης. Ψάχνει επιλογές, Θεοδόρου πέρε στα δύο, αναγκάζεται να εκτελέσει για να προλάβει για το χρονόμετρο. Αυτή τη φορά βρίσκει Στεφάνη. Παραμένει το 47-33, φάουλ στην συνέχεια από τον Καραμασιώτη για να κόψει τη φορά του Μπογέα. Και έχουμε για διακοπή για time out. Δύο και 15 τώρα στο ρολόι για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. 47-33 βρισκόμαστε. Είναι επίσης τώρα η Kilbeer. Τσοκάντας για τρεις, θα κάνει airball. Μουναρίδης.
παίξες τον Θεοδόρου και αυτός με τη σειρά του στον Καραγκούνη. Παίζει με πλάτη τον Βούνα. Για δύο πόντους στο σουτ του Ναρίδη, άστοχο επίσης. Πογέας. Τσελίκης. Βούνας ωραία. Δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει όμως, άφησε τον Μπογέα και αυτός από μακριά θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Για το 47-36. Μπογέας ο καλύτερος παίκτης μέχρι στιγμής της Κιλμπίρ. Μειώνει και πάλι στους 11. Μουναρίδης. Παίρνει το δίποντο. Καραγκούνης. Πάζεψε την μπάλα αλλά πάτησε. Τώρα για τους φιλοξενούμενους, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τσελίκης. Σηκώνεται με το ένα χέρι, 47-38. Και πάλι διαφορά σε μονοψήφιο. Σε κάτι το ρολόι ο Καραμασιώτης. Στέκεται για να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Μίτσι ψηλότερα. Βλέπει τις επιλογές που έχει στην περιφέρεια και πάλι Καραμασιώτης. Θέλει να παίξει με τον Καραγκούνη. Καλή αντίδραση από τον Αλμπαντούδη. Μπάλα είναι για την Κιλμπίρ. Τσοκάντας. Ο Βαντούδης και τώρα Τσελίκης ξεφεύγει από τον Γουναρίδη, βγαίνει μπροστά του ο Μίτσης. Μπαίνει το δίποντο, 12 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μοστ. Θεοδόρου κουβαλάει. Και ο Καραμασιώτης, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γουναρίδης έχει το φάουλ από τον Τσελίκη, έχουν να δώσουν φάουλοι φιλοξενούμενοι. Καταλέβονται το πρώτο. 2,5 τώρα στο ρολόι. Καραμασιώτης, το ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει να εκτελέσει και πάλι κόντεψε να σκοράρει στη λήξη. Δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπάλα, παρέμεινε έτσι το 47-38. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 47-38. Απόλυτη ισορροπία στην τρίτη περίοδο, 14-14 το επόμενο σκορ. Ο Μπογιάς ξεκινάει με ένα τρίποντο που θα ρίξει την διαφορά ακόμα περισσότερο, 47-41 πλέον. Στο μείον 6 πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Καραμασιώτης. Με το ύψος των βολών σηκώνεται ο Καραγκούνης. Δεν παίρνει το καλάθι. Μπάλα και πάλι για τους Most Wanted. 9-14 επίθεση για τους άσπρους. Ναρίδης θέλει να πλησιάσει, πέρασε μέχρι το τέλος, 49-41. Τσοκάντας. Μπογέας. Τσελίκης, βρήκε διάδρομο, ο Τσομίτης του δίνει ξανά. Σηκώνεται για δύο εκτός ισορροπίας. Μαζεύουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Τώρα ρε με την κατάσταση ο Τσελίκης. Αλλά Καραμασιώτης διάβασε καλά την πάσα. Θεοδόρου. Σηκώνεται, το βάζει. 51-41. Ξεφεύγουν και πάλι στους 10. Μοσχόντιτ. Τσοκάντας. Τσελίκης είχε στο πλάι. Αλλά και πάλι έξω, τρίποντο του Μπογέα, στόχο αυτή τη φορά. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους κίτρινους. Τσεκάντας εκεί στα ίσα κόντρα στον Μίτσι, θα τον νικήσει 51-43. Καραμασιώτης. Θεοδόρου, αφού δίστασε αρχικά το πήρε στην συνέχεια, Μίτσις. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Μουναρίδη στα 2-1, δεν έχει δει το ρολόι. Δεν προλαβαίνει να πετάξει την μπαλά έγκαιρα.
εκμεταλλευτεί η επίθεση με το 51-43 να παραμένει. Συνέχεια με τον Τσελίκη. Αλμπαντούδης εκτελεί από μακριά. Το νιώσε το σουτ, δεν του βγήκε όμως αυτή η επιλογή. Γουναρίδης, Γουναρίδης λέω, Καραμασιώτης. Λέω Καραγκούνης. Καραμασιώτης με τον Μπογέα πάνω του, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτελεί για 3. Παρενόχοντες εκεί θα μαζέψει ο Κοτσομίτης. Τσελίκης στο στοχωτό τρίποντο. Παραμένει στο 51-43, τελευταία 7 λεπτά στο παιχνίδι. Μορφούν στην επίθεση με τον Καραμασιώτη σταθερά να οργανώνει. Θα χάσει από τον Γουναρίδη, ο οποίος διορθώνει το λάθος που έκανε νωρίτερα οι άσπροι. Καραμασιώτης για 3. Δεν μπήκε. Θα βάζει και με την τύχη του. Τσοκάντας. Η αστοχία συνεχίζει τέτοια από τις δύο πλευρές στις τελευταίες φάσεις. Αλμπαντούδης, Πυροτσελίκη, σηκώθηκε για 2. Ευστοχή. 51-45. Και έχουμε και time out για τους Most Wanted. Συνέχεια εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 51-45, επιστρέψαμε μετά το time out τον Most Wanted Θεοδόρου. Θα χτυπήσει και πάλι για το 53-45. Το Καντάς. Μπογιάς ζητάει κοντά του τον Κοτσομίτη. Μπάλα πήγε στον Αλμπαντούδη, ο οποίος είναι στημένος στη γωνία. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Σχολεύεται και στην πάσα ο Γουναρίδης. Διεκδικήσιμη μπάλα με αυτοθυσία, αλλά πέσει στο βαρκέο ο Θεοδόρου. Κατάφερε να σώσει την φάση και σπράττει και τα χειροκρότηματα από τους συμπαίκτες του. Είναι και μια προσπάθεια τώρα να σκουπιστεί το παρκέ. Θεοδόρου. Γουναρίδης. Εκεί μπροστά στην πολυκοσμία, δεν κατάφερε να ευστοχίσει τρίποντο του Καραμασιώτη. Μπαίνει και βγαίνει πάλι μπάλα. Υποψιάσιμο παιχνίδι εδώ. Παρέμεινε το 53-45. Μπαλά έφτασε στον Τσοκάντα. Κατά την παρέμβαση του Καραμασιώτη θα συνεργαστεί με τον Αλμπαντούδη. Σηκώνεται από κοντά, το βάζει. 53-47. Διαφορά στους 6 πόντους ξανά. Και μόνο τώρα στην επίθεση με τον Καραμασιώτη. Θα προσπαθεί να ξεφύγει. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Θα βρει στόχο για το 55-47. 4-40 ακόμα για το τέλος. Τσοκάντας. Ο Γιάς κάνει την ισορροπία του μετά από την σύγκρουση σώμα με σώμα με τον Καραγκούνη. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ όπως λέει ο ρέφερι. Από ό,τι άκουσα είναι το τρίτο φάουλ του Καραγκούνη. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, καθώς πριν θυμίζω δεν υπάρχουν αλλαγές διαθέσιμες για τους Most Wanted. Ύψωσε ο Τσοκάντας, δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Αλμπαντούδης. Πιέζει άμαση τον Μίτσι. Καραγκούνης λαμβάνει να κατεβάσει τώρα στον Γουναρίδη.
Γιάννης κοντά το Θεοδόρου θα πάρει. Με 5 δευτερόλεπτα τώρα η Most Wanted, τρίποντο από το πλάι. Όχι καλό, μαζέψαν όμως ξανά οι άσπροι. Καραμασιώτης δίστασε να σηκωθεί. Βλέπει τώρα το ρολόι, 7 δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα, θα το κάνει τώρα. Δεν θα το βάλει. Τσελίκης. Μπογιάς. Έστατσε κάτω από τα πόδια του Μίτσι να περάσει την μπάλα. Ανανεώνεται το ρολόι, 14 δευτερόλεπτα τώρα για την Κιλμπίρ. Η οποία θα προχωρήσει σε αλλαγή, Ναλμπαντούδης έκατσε στον πάγκο. Ο Κούνας επέστρεψε. Τσελίκης. Συνεχίζει μόνος του, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Της κάνει ο Μίτσης, ο οποίος διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους άσπρους. Ο Γιάς εκτελεί για τρεις. Μπορεί να περνάει και πίσω από το ταμπλό. Αλλαγή κατοχής τώρα. Με τους Μόστα παίρνει και πάλι την μπάλα στα χέρια τους. 3 και 10 πριν να τελειώσει το μάτς. Υπενθυμίζω 55-47 στο σύν 8 οι Most Wanted, οι οποίοι διαχειρίζονται καλά το προβάδισμα που έχουν πάρει από την δεύτερη περίοδο. Παραμένουν μέχρι και τώρα σε θέση οδηγού. Υπάρχει φάουλ ψηλά για δύο βολές στον Καραμασιωτή. Το έχει κάνει ο Γκούνας. Αστοχή στην πρώτη. 56-47. Ετοιμάζει τώρα και για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή 2 στους 2. Και επιστρέφουν στο σύν 10 πλέον οι Most Wanted. 57-47. Δυναμική άμυνα από τον Θεοδόρου. Μπαλαβρίγει και στον διαιτητή. Ετοιμάζει όμως ξανά. Θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. 59-47 με τον Θεοδόρου να χρησιμοποιεί την εκρηκτικότητά του. Και να φέρνει στο σύν 12 πλέον την ομάδα του. Ο Γιάς υψώνει, το βάζει. 59-49 έχουμε τη διακοπή για time out. Τελευταία 2,5 λεπτά ακόμα. 59-49 έχουν επιστρέψει στο σύν 10 πλέον οι Most Wanted. Με τον Θεοδόρου. Μέχρι τώρα την μπάλα στα χέρια του. Μένει κόντρα στον Γκούνα, αφήνει στον Γκουναρίδη. Σηκώνεται για 2, θα το βάλει από μέση απόσταση. 61-49. Ο Γιάς. Από πίεση δεν μπορεί να τα καταφέρει, Γκουναρίδης μαζεύει. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα. Γκουναρίδης συνεχίζει μόνος του, θα τα κάνει όλα μόνος του. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, αλλά χαλάει λίγο εκεί πέρα. Ο Γκέας στην άλλη πλευρά. Πάει κόντρα στον ψηλότερο Καραγκούνη, δεν θα τα καταφέρει. Ο Γκουναρίδης τώρα ηρέμει την κατάσταση. Για να ξοδέψουν και πολύτιμα δευτερόλεπτα τώρα οι γηπεδούχοι. Στο σύν 12. Βρίσκονται πλέον 1:30 στο ρολόι και φτάνουν όλοι και πιο κοντά στην σημερινή νίκη του Θεοδόρου. Θα προσθέσει ακόμα 2 πόντους στην λίστα, στο 63-49 πλέον. Και πλέον βρίσκονται αγκαλιά με την νίκη η σημερινή γηπεδούχη. Το Κάταζέτα καταφέρνει στην προσπάθειά του, όπως έλεγα και νωρίτερα. Η Most Wanted πλέον, όπως όλα δείχνουν, θα πανηγυρίσουν την τέταρτη νίκη και θα πάνε στο 4-2. Ενώ από την άλλη η Κιλμπίρ ούτε απόψε θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι. Θα πάει στο 0-6. Μουναρίδης
αστόχησε για να βρει το κεφάλι του Θεοδόρου στη μπασκέτα εκεί που πήδηξε. Τρίποντο από τον Τσελίκη, άστοχο, τελευταίες στιγμές στο μάτς. Οδεύουμε προς το φινάλε με τον Καραμασκίου που να κατεβάζει 37 δευτερόλεπτα ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα. Φινάλε λοιπόν και επίσημα. Οι Μοσπούντι θα επικρατήσουν πρώτα στην Κιλμπίρ με 63-49 και αυτή θα είναι και η δεύτερη συνεχόμενη και όλα νίκη κοντρά στην συγκεκριμένη ομάδα. Αυτά εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Μοσπούντι Κιλμπίρ 63-49.